Η έκθεση τη Κομισιόν επιβεβαιώνει πλήρω τη Νέα Δημοκρατία, καθώ αναδεικνύει τι απαράδεκτε καθυστερήσει τη κυβέρνηση στην υλοποίηση απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσει που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και να φέρουν επενδύσει ώστε να μειωθεί η υπερφορολόγηση των πολιτών. Η απειλή, ωστόσο, τη Κομισιόν να μην καταβάλει το αφιλόμενο 1 δισεκατομμύριο στην Ελλάδα επιβεβαιώνει και κάτι ακόμη. Ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα άτυπο τέταρτο μνημόνιο. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα ένα αναπτυξιακό σοκ που θα φέρει νέε δουλειέ στου πολίτε και θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία τη χώρα στο εξωτερικό.